Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι Κυριακή 9 Απριλίου του 2023. Σαν αύριο είναι η ερωική έξοδος του Μεσολογγίου. Αρκεί να σας πω ότι θα πρέπει να πας πολύ καλά ψυχολογικά προετοιμασμένος για να επισκεφθείς την ιερή πόλη του Μεσολογγίου. Πολύ δε περισσότερο να είσαι παρόν και σε εκδηλώσεις. Εν πάση περιπτώσει, όπως υποσχέθηκα στο χθεσινοβραδινό μας δελτίο, στην εκπομπή, θα κάνω μια αναφορά στη σφαγή της Χίου. Γιατί συνέβη στις 30 Μαρτίου, ήθελα να το επαιτειακά να το αναφέρω, μας έπεσε η μία επέτειος μετά την άλλη και τελικά, όπως υποσχέθηκα, θα κάνω μια αναφορά στην σφαγή της Χίου. Ξέρετε, έτυχε, νομίζω το 2003-2004, εκδώσαμε τον ιστορικό ταξιδιωτικό οδηγό Χίος Σμύρνη. Και ήταν δική μου επιλογή αυτή, όταν κάποια στιγμή θα κάνω μια αναφορά για αυτό το θέμα, για αυτό το όνειρό μου που έγινε πραγματικότητα. Όταν ήμουν στη Σμύρνη και ήθελα να πηγαίνουμε είτε υπηρεσιακά είτε και ιδιωτικά σε διάφορους αρχαιολογικούς χώρους, έψαξα να βρω ιστορικούς ταξιδιωτικούς οδηγούς και δεν βρήκα τίποτα. Τίποτα. Και είχα βάλει στο νου μου, έκανα κάποιες αναφορές τότε, καταλαβαίνετε που βρέθηκαν οι αναφορές, και ο πρόξενος και εγώ και οι πρόξενοι, εγώ υπηρέτησα με 3 προξένους διαδοχικά, και είπα ότι αν ποτέ μου δοθεί ευκαιρία θα κάνω εγώ τους ιστορικούς ταξιδιωτικούς οδηγούς. Δυστυχώς δόθηκε η ευκαιρία με την υπόθεση ο Ζαλάν, παραιτήθηκα, ίδρυσα τον εκδοτικό οίκο και κάναμε μια σειρά από ιστορικούς ταξιδιωτικούς οδηγούς. Κωνσταντινούπολη και Μαρμαράς, Ανατολική Θράκη, Περιφέρεια Μαρμαρά, Ανατολικός Πόντος, Δυτικός Πόντος, Καπαδοκία, Κεντρική Ανατολία, Λέσβος, Αϊβαλή και όλη η Αιωλίδα, Χίος, Σμύρνη και όλη η Ιωνία, Σάμος, Έφεσος, Μίλητος, Πριήνη, Ρόδος, Μαρμαρίς, Λυκία, Καρία, έμεινε χρωστούμενο το Κόσαλη, Καρνασσός και η Καρία. Εν πάση περιπτώσει, όταν κάναμε τον οδηγό της Χίος Σμύρνης, τότε είχαμε τους συγγραφείς και εγώ συνέβαλα και εγώ στο θέμα σε κάποια ιστορικά κομμάτια, γιατί είναι ιστορική ταξιδιωτική οδηγή. Και ειδικά στο θέμα της Χίου προσπάθησα να βρω και εγώ πηγές και να... Καταρχάς να πούμε ότι αυτές οι δύο πόλεις, η Σμύρνη και η Χίος, ήταν σαν δίδυμες πόλεις. Και μάλιστα οι κάτοικοι ονομαζόταν Χιοσμυρναίοι, γιατί υπήρχε τέτοια ανταλλαγή μεταξύ των δύο πόλεων, του νησιού και της Σμύρνης δηλαδή, που ονομαζόταν Χιοσμυρναίοι. Και αυτό έδινε στοιχείο τη δυνατότητα μιας τεράστιας οικονομικής ανάπτυξης, συν το γεγονός ότι η μαστίγα, αυτό το μοναδικό προϊόν που είχε και μυθική έτσι, φήμη στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, δεν έβγαινε πουθενά στον κόσμο, και υπήρχε και μια ισχυρή κοινότητα Χιωτών στην Κωνσταντινούπολη, απολάμβανε προνόμια η Χίος και λόγω αυτού του γεγονότος. Και όταν ξέσπασε η Επανάσταση το 1821, υπήρχαν δεύτερες σκέψεις για εθνικούς λόγους να μην συμμετάσχει η Χίος στην Επανάσταση, να συνεχίσει να απολαμβάνει τα προνόμια από τον Σουλτάνο και από την υψηλή πύλη, να έχει οικονομική ευμάρεια και με τον τρόπο αυτό υπογείως να υποστηρίζει τον αγώνα. Εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή λοιπόν, στις αρχές του 1822, ο Μπουρνιάς, ένας αξιωματικός του Ναπολέοντα, Χιώτης, ο οποίος συμμετείχε με τον Ναπολέοντα στην εκστρατεία στην Αίγυπτο, θέλησε να κάνει εξέγερση και στο νησί, να συμμετέχει και η Χίος στην Επανάσταση. Επειδή όμως οι προύχοντες ήταν της λογικής που σας προανέφερα, που είχε μία λογική βάση, το θέμα δεν είναι να χύσεις το αίμα σου, το θέμα είναι να βοηθήσεις την πατρίδα και τον εθνικό στόχο. Και ο εθνικός στόχος, σύμφωνα με τους προύχοντες, δεν ήταν να διαφυλάξουν τα πλούτη τους, ήταν να παραμείνουν ισχυροί και να δίνουν χρήματα στον αγώνα για την Επανάσταση. Τελικώς ο Μπουρνιάς, ως αξιωματικός που ήταν, πήγε στη Σάμο, η οποία ήδη είχε επαναστατήσει με τον Λικούργο λογοθέτη, και εκεί πήγα και φωτογράφησα για τους οδηγούς αυτούς και την Χίο και την Σάμο και έχω άποψη, εκτός του ότι τα είχα επισκεφθεί πολλές φορές αυτά τα νησιά, αλλά οι χιώτες ήταν πιο, η εξέγερση της Σάμο ήταν πιο ισχυρή και έτσι ο Μπουρνιάς πήγε νομίζω με 100 άνδρες στην Σάμο και ζήτησε από τον Λικούργο λογοθέτη να εκστρατεύσει στη Χίο για να απελευθερώσει τη Χίο. Όντως αυτό έγινε στις 10-11 Μαρτίου και σταδιακά όμως η Χίος λόγω εγκύτητας και λόγω της κατάστασης και δεν υπήρχε και καλή προετοιμασία και από τον κόσμο που σας είπα υπήρχαν και άλλες απόψεις, τελικώς η επανάσταση στη Χίο καταπνίγηκε με αποτέλεσμα στις 30 Μαρτίου να εμφανιστεί ο Καρά Αλή, ο Ναύαρχος με το στόλο, να αποβιβαστούν Τούρκοι στο νησί και να αρχίσει μια απίστευτη καταστροφή. Το νησί είχε κατά άλλους 180.000, κατά άλλους 140.000 κατοίκους. Προσέξτε, μιλάμε για ευμάρια. Αν δείτε τα χωριά της Χίου, είναι σαν μαργαριτάρια πάνω σε έναν καμβά. Απίστευτη ευμάρια είχε το νησί και τότε, αφού κατέστρεψαν τα πάντα, αν πάτε στη Μεγάλη Μονή της Χίου θα τα δείτε αυτά που σας λέω, αφού κατέστρεψαν τα πάντα, άρχισαν, επέλεξαν από τον πληθυσμό τα μικρά παιδιά και τα κορίτσια, ας σας πω ακριβώς γιατί να δω λίγο τα στοιχεία ακριβώς για να σας πω. Λοιπόν, κατά τον ιστορικό Χριστόφορο Καστάνη, που ήταν παρόν στη σφαγή της Χίου, ο πληθυσμός του νησιού έφτανε τις 180.000 ανθρώπους. Κατά τον ιστορικό Ανδρέα Μάμουκα, ο οποίος επίσης έζησε από κοντά τη σφαγή, ο πληθυσμός ανερχόταν στις 140 με 150.000 ανθρώπους και στα αρχεία των Οθωμανών ο πληθυσμός ήταν γραμμένος 120.000 κάτοικοι. Στο νησί της Χίου, μετά τη σφαγή, προσέξτε, παρέμειναν από 1.000 έως 2.000 άτομα. Καταστράφηκε το νησί. 20.000 έφυγαν, πολλοί από τους χιώτες πήγαν στην Σύρο, αλλά έφυγαν σε περιοχές που ήταν πιο ασφαλείς. Όλοι οι υπόλοιποι, εκτός από αγόρια 3 με 12 ετών και γυναίκες 3 με 40 ετών, στήθηκε, θυμάμαι όταν έψαχνα τις πηγές, στήθηκε κανονικό τελωνείο. Γινόταν καταγραφή, παζάρι δηλαδή, εξαγωγή ψυχών, δηλαδή όλα τα παιδιά, τα αγόρια από 3 έως 12 ετών έγιναν εξαγωγή να πουληθούν στα σκλαβοπάζαρα και όλες οι γυναίκες από 3 έως 40 ετών έγινε εξαγωγή τους για να πουληθούν στα σκλαβοπάζαρα. Όλοι οι υπόλοιποι σφαγιάστηκαν εκτός από περίπου 20.000 ανθρώπους που είχαν τη δυνατότητα, ανέβηκαν σε πλοία και βρήκαν τρόπο και έφυγαν από το νησί. Το νησί ερήμωσε και πέρασαν πολλά χρόνια για να ξαναπάρει ζωή. Ο τότε Τούρκος τοποτηρητής της Χίου Βαχίτ Μασάς, που κατέγραψε τα συμβάντα, αναφέρει τα εξής. Τους μεν ηλικιωμένους επέρασαν γενναιότατα εν στόματι μαχαίρας οι μουσουλμάνοι. Παρομοίως και τα ηλικιωμένας γρέας, την δε κινητήν περιουσία αυτών ελεηλάτησαν. Τας δε ωραίας κόραστον και τους τρυφερούς νεανίσκους τους ηχμαλώτησαν. Το αίμα έρευσεν ποταμιδών. Όταν ο ίδιος απέστειλε στην Κωνσταντινούπολη αναφορά για την ανακατάληψη του νησιού, απέστειλε μαζί και 5 καλάθια με κομμένα κεφάλια και 2 καλάθια με κομμένα αυτιά. Καταμετρώντας τους νεκρούς αναφέρει κεφάλια ιερέων προεστών και ανταρτών 1.109. Τελειωθέντες εν στόματι μαχαίρας 25.000, σκλαβωμένα αγόρια και κορίτσια 5.000. Τότε είναι αλήθεια ότι η σφαγή της Χίου συντάραξε την Ευρώπη. Ήρθαν οι Ευρωπαίοι αντιμέτωποι με αυτή την πρωτοφανή βαρβαρότητα και αποτέλεσμα αυτής όλης της βαρβαρότητας ήταν ο πίνακας του Ντελακροά για τη σφαγή της Χίου, που όσοι πάτε στο Παρίσι αξίζει τον κόπο, εκτός από την νίκη της Αμοθράκης και ό,τι άλλο έχει το Μουσείο του Λούβρου, να σταθείτε με δέος μπροστά σε αυτόν τον πίνακα, που είναι ένας τεράστιος πίνακας και μένεις άναυδος και με δέος παρατηρείς πως αυτός ο άνθρωπος όμως Οι Έλληνες πήραν την εκδίκησή τους. Ο Ψαριανός Κωνσταντίνος Κανάρης, από τους ελάχιστους ήρωες της Επανάστασης, που κατέλαβε αξιώματα και πέθανε δικαιωμένος. Οι περισσότεροι τιμωρήθηκαν, έτσι. Θυμηθείτε τον τουρκοφάγο, λοιπόν, ο Κανάρης λοιπόν και ο Πιπίνος από τα Ψαρά, λίγους μήνες μετά, στις 6 Ιουνίου, έκαναν αυτό, επειδή ο Οθωμανικός στόλος ήταν εκεί, έκαναν αυτό που επέτρεπαν οι δυνάμεις τους. Επειδή δεν είχαν τις δυνάμεις τις ναυτικές να αντιπαρατεθούν και να ναυμαχίσουν στα ίσα με τον Οθωμανικό στόλο, τι έκαναν? Αυτό που γνωρίζετε. Με μπουρλότο ανατείναξαν την αβαρχίδα, και μάλιστα και ο ίδιος ο Καρά Αλής έπεσε, λένε, ένα κατάρτι φλεγόμενο, τον κάρφωσε και πέθανε. Αυτή ήταν η εκδίκηση για τη σφαγή της Χίου. Αξίζει, 6 Ιουνίου έγινε, αξίζει πραγματικά να επισκεφτεί κανείς στη Χίο, επειδή, επαναλαμβάνω, φωτογράφησα το νησί για τις ανάγκες του οδηγού. Κάθε χωριό έχει τη δικιά του ιστορία, και μάλιστα υπάρχει και ένα αξιοπερίεργο. Κάθε χωριό έχει τη δικιά του στολή. Τα περισσότερα χωριά οι γυναίκες έχουν στολή, λάθος, την δικιά τους φορεσιά. Το κάθε χωριό, το δικό του τοπικό πολιτισμό, έχει καταπληκτική... Τώρα λένε ορισμένοι ότι επειδή κατοικούν στο νησί και οι εφοπλιστές, έχουν τα σπίτια τους κτλ, δεν άνοιξαν το νησί σε τουρισμό, γι' αυτό και δεν είναι γνωστό όπως άλλα νησιά. Παρ' όλα αυτά, η άποψή μου είναι ότι αξίζει αυτή η επίσκεψη. Να πάτε στο Κάβο Μελανιός, όπου πήγαν να διαφύγουν κάποιοι χιώτες, και το Κάβο Μελανιός είναι από εκεί που αναχωρεί το καράβι για τα Ψαρά, εκεί τους κατέσφαξαν. Να πάτε στον Ανάβατο και φυσικά στη μονή της χώρας, όπου είναι και τα κεφάλια των σφαγιαστέντων. Και μάλιστα κάποια στιγμή, στο πλαίσιο της Ενωτουρκής Φιλίας, ζήτησαν, κρύψατε τώρα αυτά, τι θέλετε και τα δείχνετε, αφού έρχονται και οι Τούρκοι τώρα, να μην νιώθουν άσχημα οι άνθρωποι. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά τα επαιτειακά. Επιφυλασσόμεθα για αύριο, που είναι η έξοδος του Μεσολογγίου. Η έξοδος του Μεσολογγίου, που την παρατηρούσε από τη Ζάκεδο αυτή η τεράστια μορφή του πνεύματος ο Διονύσιος Σολωμός, και έγραψε τον ύμνο στην ελευθερία στην πρώτη πολιορκία, το 1823 αν δεν κάνω λάθος. Εσαύριο λοιπόν τα της εξόδου, και να πάμε τώρα στα τωρινά. Λοιπόν, στα τωρινά, Ουκρανία. Όπως είπαμε, δίνει τις τελευταίες μάχες ο Ουκρανικός στρατός, 15% ελέγχει της πόλης, το υπόλοιπο περίπου 80% το έχουν οι Ρώσοι και ένα 5% είναι γκρίζα ζώνη, και ο επόμενος στόχος φυσικά είναι το Τσάσιβιάρα, εκεί μαζεύουν δυνάμεις. Η Αυντίιβκα το είπαμε, η Μαρίνκα, όλες αυτές τα έχουμε πει, θα δούμε πώς θα γίνει η εξέλιξη. Πιστεύω ότι αυτό που θα πρέπει να περιμένουμε όλοι, θα δούμε την αντεπίθεση. Όπως είπαμε, με βάση τις διαρροές έχουμε ειδικό κομμάτι για τις διαρροές μετά. Όπως είπαμε, με βάση τις διαρροές υπάρχουν 12 ταξιαρχίες τεθωρακισμένες και μηχανοκίνητες που προετοιμάζονται. Τις 9 τις προετοιμάζουν αξιωματικοί των Ηνωμένων Πολιτειών. Όμως φαίνεται ότι συνεχίζονται, όπως είπαμε, οι προετοιμασίες. Έχουν φτάσει άρματα Λέοπαρτ κάποια εκεί, έχουν φτάσει και τα Challenger τα βρετανικά, που σημαίνει ότι θα έχουμε σκληρές μάχες. Τώρα, έχουν αρχίσει οι προκαταρκτικές ενέργειες της αντεπίθεσης, δηλαδή κάποιες ενέργειες, κάποιες μικρές προελάσεις, καταλαμβάνουν κάποιες περιοχές οι Ουκρανοί, γράφεται στον τύπο η ρωσική πλευρά, δεν μπορώ να το διασταυρώσω, ότι επιχείρησαν μία απόβαση από τον Δνήπερο ποταμό, από την δυτική πλευρά, από τη δυτική πλευρά του ποταμού, όχθη. Κάποιος με διόρθωσε, λέει, στα ποτάμια και στις λίμνες δεν υπάρχουν ακτές, υπάρχουν όχθες. Εγώ για το ποτάμια το ξέρω, για τις λίμνες δεν το ξέρω, αλλά εν πάση περιπτώσει το δέχομαι. Λοιπόν, άρα από την δυτική όχθη του Δνίπερου προσπάθησαν να περάσουν πιθανότατα 3 λόχοι με αμφίβια. Λέει ότι οι 2 λόχοι δεν κατάφεραν να αποβιβαστούν, αποβιβάστηκε ο ένας, τελικά δέχθηκε επίθεση και ξαναγύρισε πίσω. Στόχος ήταν να καταλάβουν το πυρηνικό εργοστάσιο του Ενεργομπάρεφ εκεί στην Ζαπορίζια. Άρα όλες αυτές μπορούμε να πούμε ότι είναι οι προκαταρκτικές ενέργειες της αντεπίθεσης. Την ίδια στιγμή έχουν ως απάντηση η ρωσική πλευρά, έχει τις δικές της προκαταρκτικές ενέργειες της άμυνας, αν μπορούμε να το πούμε αυτό. Δηλαδή διαβάζω ότι κατέστρεψαν με στοχευμένη πυραυλική επίθεση μία αποθήκη καυσίμων με 70.000 τόνους καύσιμα που είχαν συσσωρευτεί, συγκεντρωθεί εκεί για τις ανάγκες της αντεπίθεσης. Είπαμε οι τεθωρακισμένες ταξιαρχίες θέλουν και καύσιμα, έτσι. Επίσης κατέστρεψαν και κάποιες αποθήκες πυρομαχικών που είναι πάλι γι' αυτό. Ο Καντήροφ είπε ότι ένα τάγμα δικό του που βρίσκεται στην περιοχή είχε χαθεί αυτός. Λένε ότι είχε πάει στο Ντουμπάι. Ξέρετε, είναι αυτοί οι πλούσιοι, έχουν απίστευτα λεφτά. Λίγο πόλεμο, λίγο χλειδί, ξανά πόλεμο, ξανά χλειδί. Λοιπόν, διάβασα λοιπόν τις δηλώσεις του και είπε ότι ένα τάγμα δικό του, ότι κατέστρεψε με μία παντρεμένα αεροσκάφη που έχει και με το πυροβολικό του μία μονάδα που προετοιμαζόταν να πάρει θέση για αντεπίθεση, την κατέστρεψε λέει ολοσχερός με τεθωρακισμένα και άρματα μάχης και τεθωρακισμένα τα καταστράφηκαν. Επίσης πάλι σύμφωνα με ρωσικές πηγές αυτά τα υπτάμενα πυρομαχικά, τα Lancet, κατέστρεψαν στόχους πάλι εκεί που προετοιμάζονται στην περιοχή της Ζαπορίζια, που προετοιμάζονται για τη μεγάλη αντεπίθεση. Επίσης διάβασα ότι έχουν οι Ρώσοι ετοιμάζουν ειδικά τμήματα για την καταστροφή αρμάτων και Leopard και Challenger. Λέει ότι εξετάζουν τις αδύναμες πλευρές των αρμάτων και πώς θα τα κτυπήσουν και ετοιμάζουν ειδικά τμήματα. Τώρα αν θα είναι αυτά για μη επανδρομένα αεροσκάφη ή με φορητά αντιαρματικά δεν το ξέρω, πάντως αυτό είναι το που σημαίνει ότι έχουν βάλει στόχο τα άρματα τα οποία αυτά θα είναι και η δύναμη πυρός των τεθωρακισμένων ταξιαρχιών ή των μηχανοκίνητων ταξιαρχιών που θα ενεργήσουν στην περιοχή. Να πούμε επίσης ότι η Εστονία, ξέρετε η Εστονία είναι μια χώρα 45.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, δηλαδή το 1 τρίτο περίπου της Ελλάδας, το 1 τρίτο δηλαδή, με λίγο πληθυσμό, 1.300.000 πληθυσμό, αλλά το 25, οι Ρώσοι λένε το 30%, οι ίδιοι οι Εστονοί λένε το 25% είναι Ρώσοι. Και ένας από τους λόγους που έχουν πραγματικά έχουν ανάγκη οι βαλτικές χώρες, Εστονία, Λετονία και Λιθωανία. Η Λιθωανία έχει τη μικρότερη κοινότητα Ρώσων, είναι ακριβώς επειδή έχουν πολύ μεγάλη κοινότητα Ρώσων και θεωρούν ότι με αυτή την κοινότητα μπορούν να τους αλώσουν. Μικρές είναι, άμυνα δεν διαθέτουν να αντισταθούν όπως οι Ουκρανοί που είναι 50 εκατομμύρια οι άνθρωποι. Αυτοί είναι με 1 εκατομμύριο, 1.300.000 από τους οποίους το 400.000 είναι Ρώσοι, πώς να αμυνθούν. Και γι' αυτό αυτές οι χώρες της Βαλτικής ζητούν από το ΝΑΤΟ και από τη Δύση να κάνει τα πάντα, να στηρίξει την Ουκρανία για να κρατήσουν την απειλή μακριά από τα σύνορά τους. Εν πάση περιπτώσει λέει η Εστονία ότι επίσημα δήλωσε ότι εμείς θέλουμε να αγοράσουμε F-16 και να τα δωρήσουμε στην Ουκρανία. Δεν ξέρω πόσο πιθανό είναι αυτό, έχει σημασία σαν δήλωση, δεν ξέρω πόσο πιθανό είναι αυτό, γιατί υπάρχει το πιστοποιητικό τελικού χρήστη. Οι ΗΠΑ αν δώσουν, θα δώσουν για την Εστονία, όχι για να τα δώσουν στους Ουκρανούς. Χρειάζεται η άδεια της Αμερικής. Και μέχρι στιγμής, με βάση τα στοιχεία που έχουμε, οι Αμερικανοί λένε όχι F-16 στους Ουκρανούς. Λοιπόν, αυτό ήταν και το δεύτερο θέμα. Και να πάμε στο επόμενο θέμα που είναι η μεγαλύτερη άσκηση που έχει κάνει, αεροπορική άσκηση που έχει κάνει ποτέ το ΝΑΤΟ από τη ίδρυσή του το 1949, θα γίνει από τις 12-13 Ιουνίου εδώ στην Ευρώπη με τη συμμετοχή 220 αεροσκαφών και 24 κρατών. Τεράστια άσκηση Θα μου πείτε εδώ εμείς έχουμε περισσότερα αεροσκάφη. Μα δεν, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι και η Τουρκία αλλά η Ελλάδα σε σχέση με το μέγεθός μας είμαστε μια αεροπορική υπερδύναμη. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Εν πάση περιπτώσει, η άσκηση λέγεται Air Defender 2023. Θα χρησιμοποιηθούν αεροσκάφη, και αυτό έχει σημασία. Δεν χρησιμοποιούν αεροσκάφη από το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό, θα φέρνουν αεροσκάφη από την Εθνοφυλακή, τα οποία μπορούμε να πούμε ότι είναι και η στρατηγική εφεδρεία του ΝΑΤΟ. Είναι για τις ΗΠΑ, αλλά για να τα φέρουν στην Ευρώπη, πάνε να πει ότι με αυτή την άσκηση το ΝΑΤΟ, οι ΗΠΑ θέλουν να δώσουν ένα μήνυμα ότι, ή τέλος πάντων να δοκιμάσουν και τις δυνάμεις και τις δομές, εννοώ τις διοικητικές και τις επιχειρησιακές, ότι αν τελικά ο πόλεμος επεκταθεί στην Ουκρανία, θα έχει αυτή την παρουσία το ΝΑΤΟ, θα προστατέψει τις χώρες με τα 220 αεροσκάφη και όχι μόνο. Αυτό λοιπόν θα γίνει, όπως είπαμε, από τις 12 μέχρι τις 13 Ιουνίου, από την Ισλανδία μέχρι τη Ρουμανία, σε όλη αυτή τη γεωγραφική περιοχή, με επίκεντρο την Γερμανία, τη Βόρεια Θάλασσα και τη Βαλτική, σημειωτέων ότι θα συμμετέχει για πρώτη φορά και η Φινλανδία που μόλις μπήκε στο ΝΑΤΟ. Εδώ να πούμε ότι ο Μεντβέντεφ επανήλθε, ο Μεντβέντεφ, και ο Μεντβέντεφ έκανε, τώρα τι να πω, εγώ δεν θέλω να διαβάσω τέτοιο πράγμα, αυτά που γράφει είναι απίστευτο, θα κάνουμε μια αναφορά. Ο Ζελένσκι έκανε ξανά αναφορά στο ΝΑΤΟ, προφανώς θέλει ότι η χώρα του, η επόμενη χώρα μετά τη Σουηδία θα είναι, λέει, η Ουκρανία που θα μπει στο ΝΑΤΟ. Θέλει λοιπόν να δώσει θάρρος και στους Ουκρανούς και στους αξιωματικούς και στον λαό, αλλά και να κάνει μια φυγή προς τα εμπρός για να μην συζητείται πλέον αυτή η πρόταση που έγινε από συμβούλους του να θέσουν υποδιαπραγμάτευση το θέμα της Κρυμαίας με τη Ρωσία. Αυτό θεωρήθηκε από τον επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας. Όσοι, λέει, συμβουλεύεται έτσι τον Ζελένσκι, είναι σαν να τον οδηγείται στην πολιτική αυτοκτονία. Αυτό λοιπόν για δύο λόγους. Για να ξεπεραστεί αυτή η ρητορική, η επιβλαβής για τον Ζελένσκι, αλλά να τονώσει και το ηθικό των Ουκρανών, είπε θα μπούμε στο ΝΑΤΟ, είμαστε η επόμενη χώρα μετά τη Σουηδία που θα μπει στο ΝΑΤΟ. Που φυσικά, όπως είπαμε και χθες, τουλάχιστον τρεις χώρες, ΗΠΑ, Γερμανία και Ουγγαρία, είναι κάθετα αντίθετες με μια τέτοια προοπτική, τουλάχιστον μέχρι να τελειώσει ο πόλεμος. Θα τελειώσει ο πόλεμος και μετά θα δούμε, λένε. Μετά αυτό θα εξαρτηθεί από την συμφωνία που θα γίνει μετά το τέλος του πολέμου. Τώρα να δούμε, να πω μόνο δύο λόγια τι είπε ο Μεντβέντεφ. Εντάξει, τώρα τι να πω, είναι μόνο τους τίτλους θα πω. Γράφει γιατί θα εξαφανιστεί η Ουκρανία, γιατί κανείς δεν τη χρειάζεται, και επιχειρηματολογεί παρακάτω. Είναι ολόκληρο άρθρο που έγραψε. Η Ευρώπη δεν τη χρειάζεται την Ουκρανία, και επιχειρηματολογεί. Οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται την Ουκρανία, και επιχειρηματολογεί. Η Αφρική και η Λατινική Αμερική δεν χρειάζονται την Ουκρανία. Η Ασία δεν χρειάζεται την Ουκρανία. Η Ρωσία δεν χρειάζεται την Ουκρανία. Είναι ένα φθαρμένο πάπλωμα, σκισμένο, κουρελιασμένο και λιπαρό. Η νέα μικρή Ρωσία, Μαλορώσια, μεσονική ονομασία των σημερινών περιοχών της Ουκρανίας που κατέχουν το 1991, αποτελείται από τα τεχνητά κομμένα εδάφη, πολλά από τα οποία είναι εγγενώς ρωσικά, που χωρίστηκαν τυχαία τον 20ο αιώνα. Εκατομμύρια συμπατριώτες μας ζουν εκεί, ταλαιπωρημένοι για χρόνια από το ναζιστικό καθεστώς του Κιέβου. Αυτούς υπερασπιζόμαστε με την ειδική στρατιωτική μας επιχείρηση, εξοντώνοντας ανελαίητα τον εχθρό. Δεν χρειαζόμαστε την υποουκρανία, χρειαζόμαστε τη μεγάλη Ρωσία. Τέλος, οι ίδιοι οι πολίτες της δεν χρειάζονται την ναζιστοκρατούμενη Ουκρανία. Γι' αυτό και από τα 45 εκατομμύρια ανθρώπους έχουν μείνει περίπου μόνο 20 εκατομμύρια. Γι' αυτό όσοι έμειναν θέλουν να φύγουν για οπουδήποτε, για τη μισητή Πολωνία, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, για να γίνει το 51ο κράτος της Αμερικής. Κανείς σε αυτόν τον πλανήτη δεν χρειάζεται μια τέτοια Ουκρανία, γι' αυτό και θα εξαφανιστεί. Ένα πολύ σκληρό άρθρο, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί γράφτηκε, έχει σημασία όμως, μπορείτε να το αναζητήσετε στο Capital, εγώ δεν το ανήρτησα στη δικιά μας ιστοσελίδα γιατί είναι δηλητηριώδες το άρθρο, όμως καλό είναι να ξέρουμε τι λέει η μία και η άλλη πλευρά, διότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν μπορούμε να κρυβόμαστε. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Λοιπόν, διαρροές. Διαρροές. Όπως είναι γνωστό στους ανθρώπους των πληροφοριών, υπάρχει μια κοινότητα κρατών πληροφοριών που λέγονται τα πέντε μάτια, που έχουν στην ουσία ένα ενιαίο σύστημα συλλογής πληροφοριών με διάφορα μέσα, δορυφόροι, επίγεια μέσα, τηλεφωνικές υποκλοπές, υποκλοπές ηλεκτρονικών σημάτων, με ανθρώπινες πηγές, ανοιχτές πηγές κτλ. Αυτές τα πέντε μάτια είναι Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς, Βρετανία, Αυστραλία και Ζηλανδία. Οι διαρροές λοιπόν, τις οποίες χθες κάναμε εκτενή αναφορά, δεν χρειάζεται τώρα να τα πούμε πάλι όλα, οι διαρροές έχουν δημιουργήσει, έχουν κλονίσει την εμπιστοσύνη καταρχάς μεταξύ αυτών των πέντε χωρών. Διότι οι πληροφορίες οι βασικές μοιράζονται μεταξύ των πέντε χωρών. Κάποιες πληροφορίες. Επίσης έχει επέλθει κλονισμός εμπιστοσύνης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και βασικά της Ουκρανίας, με την οποία μοιράζονται κάποιες πληροφορίες. Από πού έφυγαν αυτά? Υποπτιάζονται οι Αμερικανοί. Έχω διαβάσει ότι γίνεται ειδική έρευνα σε κάθε φορέα πληροφοριών στη ΣΥΠΑ για να εντοπιστεί από πού έγινε η διαρροή, αλλά υποπτεύονται πως έγινε από την Ουκρανία, η οποία η υπηρεσία πληροφοριών της Ουκρανίας κάποτε ήταν η KGB η Ρώσικη. Κάποια στελέχη μπορεί να είναι από εκεί και να μην είναι, υπάρχουν, ξέρετε, η κοινωνία των στελεχών των πληροφοριών είναι ενιαία. Φοβούνται λοιπόν μήπως, άρα άρχισαν οι Αμερικανοί να σφίγγονται, σου λέει τώρα τους δίνουμε όλες τις πληροφορίες. Άρα δημιουργήθηκε αυτό το πρόβλημα, κλονισμός εμπιστοσύνης λοιπόν. Τώρα, επίσης υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Από τα έγγραφα που διέρευσαν, τα οποία περιλαμβάνουν πληροφορίες για τη Ρωσία, δίνεται στη Ρωσία ευκαιρία για δύο πράγματα. Πρώτον, να διαπιστώσουν ή να αναζητήσουν τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουν πληροφορίες. Δηλαδή είναι από ηλεκτρονικά μέσα, άρα να πάρουν αντίμετρα. Είναι από δορυφορικά, άρα να πάρουν... Άρα να εντοπίσουν τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουν πληροφορίες, και δεύτερον, τις πηγές των Αμερικανών ή των Ουκρανών στις ρωσικές υπηρεσίες, στις τρύπες δηλαδή που έχουν οι Ρώσοι. Και αυτό είναι πάλι μέσα σε αμερικάνικα δημοσιεύματα, ο φόβος ότι πάλι με βάση αυτά τα δημοσιεύματα, σύμφωνα με τον αρχηγό ΓΕΘΑ της Ουκρανίας, οι απώλειες των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων ανέρχονται στις 340.000, από τις οποίες νομίζω 60.000 είναι αγνοούμενοι, τώρα δεν ξέρω αν είναι λιποτάκτες, δεν ξέρω τι είναι, αλλά υπάρχουν 300.000 είναι οι απώλειες, ενώ από τους Ρώσους, για τους Ρώσους οι απώλειες είναι 87.000. Οι Ρώσοι δέχονται ότι έχουν μόνο 10.350 νεκρούς. Εδώ λοιπόν αναφέρεται ότι είναι 87.000, δεν είμαι σίγουρος αν είναι όλοι νεκροί. Πάντως το BBC εντόπισε με δικές του δημοσιογραφικές πηγές πάνω από 20.000 νεκρούς Ρώσους. Τώρα μιλάμε για σφαγείο, τόσοι άνθρωποι χάθηκαν εκεί, γιατί που θα μπορούσαν όλα αυτά να συζητηθούν και να λυθούν πραγματικά χωρίς να έχει δει μια σταγόνα αίμα. Αυτές είναι τα των διαρροών, είναι ένα τεράστιο θέμα, η ασφάλεια πληροφοριών είναι ένα τεράστιο θέμα για κάθε χώρα. Για κάθε χώρα. Γι' αυτό έχουμε πει ότι το πρώτο πράγμα που εξετάζει σε μια επιχείρηση είναι η ασφάλεια πληροφοριών, με αυτό ξεκινάς και με αυτό τελειώνεις. Ασφάλεια. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Επόμενο θέμα είναι η άσκηση της Κίνας στην Ταϊβάν. Έχουμε πει ότι προχθές συναντήθηκε η κυρία Τσάι, πρόεδρος της Ταϊβάν, συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Βολής των Αντιπροσώπων, τον κύριο Μακάρθη, και επιστρέφοντας από ταξίδι που είχε κάνει στην Μπελίζ και στη Γουατεμάλα, αν δεν κάνω λάθος, είχαν προειδοποιήσει οι Κινέζοι, μην το κάνετε γιατί θα αντιδράσουμε. Οι Αμερικανοί το έκαναν και τώρα έχουμε την διεξαγωγή της άσκησης κοινό ξύφος. Τώρα δεν μπορώ να καταλάβω, μετάφραση είναι, πιθανόν κάποιος που ξέρει κινέζικα θα μπορούσε να κάνει απόδοση, γιατί τώρα μετάφραση κοινό ξύφος δεν θα πει κοινό ξύφος. Δεν κατάλαβα. Είναι μια άσκηση λοιπόν που γίνεται από τις κινέζικες ένοπλες δυνάμεις, είναι άσκηση περικύκλωσης της Ταϊβάν και μάλιστα έγινε και προσομοιώσεις προσβολής στρατηγικών στόχων πάνω στο νησί. Περικύκλωσαν το νησί. Για να δούμε μια σχετική αναφορά για το θέμα. Η στρατιωτική άσκηση επικεντρώνεται στην ικανότητα ελέγχου της θάλασσας, του εναέριου χώρου και των πληροφοριών, ώστε να δημιουργηθεί αποτροπή και ολική περικύκλωση της Ταϊβάν. Η Κίνα έκανε προσομοίωση πληγμάτων ακριβίας την Κυριακή στην Ταϊβάν, κατά τη δεύτερη μέρα της στρατιωτικής άσκησης ολικής περικύκλωσης της νήσου, η οποία έχει προγραμματιστεί να διαρκέσει ως αύριο Δευτέρα και παρουσιάστηκε από το Πεκίνο ως σοβαρή προειδοποίηση στις αρχές της νήσου μετά τη συνάντηση της Προέδρου της με υψηλόβαθμο Αμερικανό αξιωματούχο της ΗΠΑ. Η άσκηση που ονομάστηκε Κοινό Ξήφος καταδικάστηκε έντονα από την Ταϊβάν και οι ΗΠΑ κάλεσαν το Πεκίνο να δείξει αυτοσυγκράτηση, βεβαιώνοντας ότι διατηρούν ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας τους με την Κίνα. Σημειωτέων ότι οι Αμερικανοί εξετάζουν το ενδεχόμενο να στείλουν και στρατεύματα στην Ταϊβάν εάν έχουν πληροφορίες ότι επίκειται μια απόβαση του κινέζικου στρατού πάνω στο νησί. Και τι, θα έχουμε παγκόσμιο πόλεμο τότε. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Πιθανόν το κάνουν για να τονώσουν το ηθικό της Ταϊβάν. Δεν μπορώ να καταλάβω. Οι ασκήσεις αυτές γίνονται μετά τη συνάντηση που είχε την Τετάρτη στην Καλιφόρνια η πρόεδρος της Ταϊβάν, Τσάι Ινγκουέν, με τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, τον Κέβιν Μακάρθι, στην οποία το Πεκίνο δεσμεύτηκε να αντιδράσει με στεναρά και δυναμικά μέτρα. Η στρατιωτική αυτή άσκηση επικεντρώνεται στην ικανότητα ελέγχου της θάλασσας, του εναέριου χώρου και των πληροφοριών, ώστε να δημιουργηθεί αποτροπή και ολική περικύκλωση της Ταϊβάν, μετέδωσε χθες Σάββατο η κρατική κινέζικη τηλεόραση. Σήμερα, Κυριακή, το Υπουργείο Άμυνας της Ταϊβάν εντόπιζε 9 κινέζικα πλοία και 58 αεροσκάφη γύρω από το νησί, ενώ χθες είχε εντοπίσει τον ίδιο αριθμό πλοίων και 71 αεροσκάφη. Το Υπουργείο σημείωσε ότι παρακολουθεί τις κινήσεις του κινέζικου στρατού χάρη σε κοινό σύστημα πληροφοριών και αναγνώρισης και διευκρίνησε ότι μαχητικά αεροσκάφη και βομβαρδιστικά βρίσκονταν μεταξύ των αεροσκαφών που είχαν εντοπίσει ως το μεσημέρι τοπική ώρα, 7 η ώρα το πρωί της Ελλάδος. Επίσης, σήμερα ο κινέζικος στρατός έκανε προσομοίωση πληγμάτων ακριβίας κατά βασικών στόχων στην ίσο Ταϊβάν και στα γύρω ύδατα, με δεκάδες αεροσκάφη και στρατιώτες σύμφωνα με την κινέζικη κρατική τηλεόραση. Οι ασκήσεις αυτές χρησιμεύουν ως σοβαρή προειδοποίηση κατά της συμπεγνίας μεταξύ των αυτονομιστικών δυνάμεων που επιδιώκουν την ανεξαρτησία της Ταϊβάν και των εξωτερικών δυνάμεων, όπως και των προκλητικών τους ενεργειών, προειδοποίησε χθες ο εκπρόσωπος του κινέζικου στρατού Χι Γι. Η Κίνα βλέπει με δυσαρέσκεια την προσέγγιση τα τελευταία χρόνια ανάμεσα στις αρχές της Ταϊβάν και των ΗΠΑ, οι οποίες παρά την απουσία επισήμων σχέσεων παρέχουν στην ίσο ουσιαστική στρατιωτική υποστήριξη. Για το Πεκίνο, οι στρατιωτικές αυτές ασκήσεις αποτελούν αναγκαιότητα για πολιτικούς πόντους από τον κινέζικο πληθυσμό, δήλωσε στο AFP ο James Σαρ, ειδικός για τον κινέζικο στρατό στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Νανιάνγκ στη Σιγκαπούρη. Ωστόσο, για κλιμάκωση της ίδιας έντασης με αυτήν του Αυγούστου του 2022 δείχνει να αποκλείεται εκ των προτέρων, σύμφωνα με το ΣΑΡ. Το Πεκίνο προσπαθεί να αθερμάνει τις σχέσεις τους με την Ευρώπη και περίμενε να τελειώσει επίσημη επίσκεψη του Μακρόν για να ξεκινήσει τις στρατιωτικές ασκήσεις, σημείωσε ο καθηγητής. Υπενθυμίζεται ότι 8 κινέζικα πολεμικά πλοία και 42 στρατιωτικά αεροσκάφη εντοπίστηκαν χθες 8 Τετάρτου από το Υπουργείο της Ταϊβάν γύρω από το νησί, την πρώτη μέρα των στρατιωτικών ασκήσεων του Πεκίνου στο στενό της Ταϊβάν. Συνολικά είπαμε ότι ήταν 71 τα αεροσκάφη. 29 αεροσκάφη διέσχισαν τη μέση γραμμή που χωρίζει την Κίνα από την Ταϊβάν, διευκρίνησε το Υπουργείο καταγγέλλοντας παράλογες ενέργειες. Το Υπουργείο Άμυνας της Ταϊβάν είχε ενημερώσει νωρίτερα σήμερα, μετά την ανακοίνωση από την Κίνα των τριήμερων στρατιωτικών γυμνασίων γύρω από την ίσο, ότι θα αντιμετωπίσει με ηρεμία, με λογική και με σοβαρότητα την κατάσταση, χωρίς να κλιμακώσει και χωρίς να οδηγηθεί αυτή η κατάσταση σε συγκρούσεις. Ο κινέζικος στρατός ξεκίνησε χθες Σάββατο τριήμερα γυμνάσια ασκήσεις στο στενό της Ταϊβάν. Ασκήσεις με πραγματικά πυρά θα διεξαχθούν αύριο Δευτέρα στο στενό της Ταϊβάν, κοντά στις ακτές της Φουτζιάν, στην Ανατολική Κίνα, την επαρχία που βρίσκεται απέναντι από την Ταϊβάν, δήλωσαν τοπικές ναυτικές αρχές. Αυτά λοιπόν σε σχέση με την Κίνα και την Ταϊβάν. Εγώ Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται εκεί. Τώρα να κινδυνεύουμε πάλι εκεί για μια παγκόσμια σύγκρουση. Τέλος πάντων, θα μου πείτε μήπως δεν κινδυνεύουμε αλλού, δεν βλέπουμε τη γειτονιά μας. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Παρατηρείται το τελευταίο διάστημα από πλευράς των ΗΠΑ μια σπουδή να ελέγξουν τις φιλικές και συμμαχικές χώρες για τις σχέσεις που έχουν αναπτύξει με τη Ρωσία και που συνεχίζουν τις σχέσεις τους. Έχουμε αναφέρει στις προηγούμενες εκπομπές ότι έχουν προειδοποιήσει την Τουρκία, έχουμε αλλεπάλληλες επισκέψεις αξιωματούχων Αμερικανών στην Τουρκία. Χθες μάλιστα είπαμε ότι εξετάζουν τώρα τα στοιχεία του Μαρτίου και του Απριλίου και του Φεβρουαρίου να δουν αν μετά τις υποσχέσεις που έδωσε η Τουρκία αν τις στηρεί. Τώρα λοιπόν διαβάζουμε ότι δύο αξιωματούχοι που είναι ειδικοί για το θέμα των κυρώσεων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, η κυρία Λιζ Ρόζενμπεργκ και ο κύριος Μπράιαν Νέλσον, θα ταξιδέψουν ως ονούπο τώρα Απρίλιο και θα συναντηθούν με τους διοικητές των κεντρικών τραπεζών, αυτοί έχουν τα στοιχεία, και με οικονομικούς παράγοντες στη Γερμανία, στην Ιταλία και στην Ελβετία, για να εντοπίσουν τυχόν παρασπονδίες, αλλά λέτε και άλλα κάνετε. Επίσης η κυρία Ρόζενμπεργκ θα επισκεφθεί και το Καζακστάν. Το Καζακστάν, αν δείτε στο χάρτη, είναι μια τεράστια χώρα, μεγαλύτερη από την Ευρώπη είναι μόνο το Καζακστάν. Και αυτό είχε κάποτε περίπου 30% Ρώσους κατοίκους, αλλά μετά την ανεξαρτησία, μετά το 1991, έχουν πέσει κάτω από το 20% οι Ρώσοι. Φεύγουν γιατί είναι εθνικιστές οι Καζάκοι. Εν πάση περιπτώσει, το Καζακστάν που έχει και πλούτο και έχει μια μεγάλη πετρελαϊκή βιομηχανία, φέρεται να είναι αυτό μία από τις βασικές χώρες που μέσω της οποίας παρακάπτονται οι κυρώσεις. Γι' αυτό θα πάει και η κυρία Ρόζενμπεργκ εκεί. Έχει συμφέροντα το Καζακστάν στη Δύση, τα οικονομικά, τα λεφτά της ελίτ εκεί στη Δύση βρίσκονται, οπότε εκεί θα τους κρατήσουν. Εν πάση περιπτώσει, να τονίσουμε ότι η Τουρκία βρίσκεται στο μικροσκόπιο. Να δούμε αν θα επικρατήσουν οι πολιτικές σκοπιμότητες ή αν θα στήσουν την Τουρκία στα 3 μέτρα όπως πρέπει να τη στήσουν, γιατί είναι η χώρα, η πιο κρίσιμη χώρα που έχει δώσει ανάσα στη Ρωσία, σε Ρώσους ολιγάρχες, τα χρήματά τους εκεί. Οι Ρώσοι έχουν πάει στην Τουρκία, έχουν πάρει και υπηκότητα και άδεια παραμονής, έχουν κάνει χιλιάδες εταιρείες τουρκικές, οι οποίες εισάγουν από την Ευρώπη ό,τι θέλει η Ρωσία και μετά τα επανεξάγουν είτε νόμιμα είτε παράνομα. Οπότε για να βρουν οι Αμερικανοί τι κάνουν οι Τούρκοι, πρέπει να κάτσουν εκεί και να έχουν σωστούς συνεργάτες να τους οδηγήσουν στην αλήθεια. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Ναι, δηλαδή δεν μας έφταναν αυτά που είχαμε. Έχουμε τώρα την ανάφλεξη που κινδυνεύει να ξεσπάσει στη Μέση Ανατολή και πάλι. Να πούμε λίγο το ιστορικό, το είπαμε και χθες ξανά γιατί έχουμε καινούργια πράγματα. Πρώτα, που αυτό έχει γίνει και ρουτίνα, είχαμε 4 αεροπορικές επιθέσεις και βομβαρδισμούς του Ισραήλ σε ιρανικούς στόχους στο έδαφος της Συρίας. Το Ιράν λέει ότι εγώ βρίσκομαι στη Συρία κατόπιν συμφωνίας, 2 κράτη είμαστε ανεξάρτητα, Συρία και Ιράν, με κάλεσαν και πήγα εκεί, εσένα τι σε νοιάζει, λένε στο Ισραήλ. Το Ισραήλ θεωρεί ότι η παρουσία των Ιρανών συνιστά πρόβλημα ασφάλειας για το ίδιο και βαράει. Χτύπησε και το Χαλέπι, χτύπησε και τη Δαμασκό, νομίζω χτύπησε και τη Χόμς προχτές, 4 αεροπορικές επιθέσεις. Και ενώ συμβαίνουν αυτά που είναι ήδη μια ένταση, προκαλούν μια ένταση, έχουμε την εισβολή των δυνάμεων ασφαλείας του Ισραήλ στο τέμενος Αλαξά, που θεωρείται από τους πιο ιερούς χώρους του μουσουλμανικού κόσμου. Έχουμε την εισβολή λοιπόν των Ισραηλινών εκεί. Τώρα είδα κάποιες φωτογραφίες με χειροπέδες μέσα, μπήκαν με μπότες που το θεωρούν αμαρτία οι μουσουλμάνοι μέσα στα χαλιά και στα τζαμιά. Αυτοί βγάζουν πάντα τα παπούσια τους όταν μπαίνουν μέσα. Τέλος πάντων, είχαμε και ακολούθησαν διαδηλώσεις, 350 συλλήψεις, μετά ήρθαν οι ρουκέτες από τη Γάζα και από τον Νότιο Λίβανο που τις χρέωσαν στη Χαμάς οι Ισραηλινοί. Βομβάρδισαν και τον Νότιο Λίβανο και τη Γάζα οι Ισραηλινοί και μετά βομβαρδίστηκαν και τα υψώματα του Γκολάν αποθέσεις μέσα από τη Συρία. Δηλαδή πάμε πραγματικά για ανάφλιξη, έτσι. Απάντησε στα πυρά το Ισραήλ και βρισκόμαστε εκεί τώρα. Και έχουμε τον Ερντογάν, ο οποίος Ερντογάν κάλεσε προχτές τον μουσουμανικό κόσμο να ενωθεί εναντίον του Ισραήλ. Ο Ερντογάν, κύριε, στο Ισραήλ, εκεί που θέλετε να τον καλοπιάσετε, να μην πω τίποτα άλλο, με το πιάσιμο δηλαδή. Συνεχίστε. Συνεχίστε. Μου φαίνεται τα θέλει ο... Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Λοιπόν, η Ρωσία, όπως είπαμε, Πέμπτη Παρασκευή ο Λαυρόφ βρισκόταν στην Άγκυρα. Θα καταλήξω εκεί. 19 Δεκεμβρίου 2022 ο Ερντογάν, ο οποίος όταν τότε που είχε ένα άλλο πρόσωπο, είχε προβιά ο Ερντογάν, τότε που έκανε τον καλό στην Ευρώπη, στην Αμερική, στην Ελλάδα και έκανε και κάποια βήματα θετικά, είναι αλήθεια αυτό, εννοώ έκανε κάποια βήματα θετικά και στο εσωτερικό της Τουρκίας, για παράδειγμα στους ελληνόφωνους, τους οποίους τους κυνηγούσαν της τραπεζούντας, τους οποίους τους κυνηγούσαν οι αρχές ασφαλείας, σταμάτησαν να τους κυνηγάει. Γιατί στα σπίτια των ελληνόφωνων πήγαινε τη Δευτέρα η ΜΙΤ, τη Τρίτη η Ασφάλεια, την Τετάρτη η Στρατοχωροφυλακή, την Πέμπτη η Νομαρχία, την Παρασκευή ο έπαρχος και το Σαββάτο ο δήμαρχος. Χτυπούσε την πόρτα, αυτά τα παιδιά που είχαν έρθει εδώ στην Ελλάδα να σπουδάσουν, των ελληνόφωνων, τι έχει κάνει το παιδί σας, μα λέει τα είπαμε χθες στους άλλους, όχι πάλι θα μας τα ξαναπείτε. Αυτό γινόταν μήνες και χρόνια. Σταμάτησε με τον Ερντογάν. Δηλαδή, μια ανάσα πήραν οι άνθρωποι, να πούμε την αλήθεια, τα πρώτα χρόνια. Ο Ερντογάν σταδιακά, όταν αντιμετώπισε τους αντιπάλους, τους εσωτερικούς, μετά πέταξε την προβιά και έδειξε το πρόσωπό του και άρχισε αυτά που ξέρουμε. Τέλος πάντων, εκείνα τα χρόνια ο Ερντογάν δεχόταν το ζεύγος Ασάντ, τον Ασάντ και την γυναίκα του, και στην Κωνσταντινούπολη και στην Αλικαρνασσό, δηλαδή είχαν και οικογενειακές σχέσεις, και μάλιστα ο Ερντογάν άκουσον έδινε και συμβουλές στον Ασάντ, μικρότερος του είναι, πώς να μεγαλώσει τα παιδιά του, τι να προσέχει, σε τέτοιο βαθμό, και αυτά διέρεαν, έτσι. Μέχρι που ήρθε το 2011 και ο Ερντογάν έβγαλε και εκεί την προβιά, φάνηκε ο λύκος που είναι και χρησιμοποίησε το έδαφος της Τουρκίας, τις υπηρεσίες της Τουρκίας και το στρατό της Τουρκίας να γκρεμίσει τον Ασάντ από την καρέκλα του και να καταστρέψει τη Συρία. Αυτό ήταν το... Μετά από αυτό λοιπόν, και πόσα είπε τον Ασάντ, τον είπε δολοφόνο, τον είπε σημειωτέων, ότι ο Ασάντ είναι πιο δημοκράτης από τον Ερντογάν. Αν πάρουμε να δούμε την αριθμητική πρόοδο των χριστιανών στις δύο χώρες, από τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι σήμερα, στην Τουρκία, στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, στο έδαφος της Τουρκίας, υπήρχαν 7 εκατομμύρια χριστιανοί, σήμερα υπάρχουν, δεν ξέρω, 20-30 χιλιάδες, όλοι, Αρμένοι, Ασσύριοι και Έλληνες. Στη Συρία υπήρχαν 1,5 εκατομμύριο και τώρα είναι 2,5. Άρα, πού είναι η δημοκρατία? Σε Συρία, όχι στην Τουρκία των γενοκτονιών. Εν πάση περιπτώσει, παρόλα αυτά, παρόλα όσα έκανε ο Ερντογάν, βγαίνει και λέει στις 19 Δεκεμβρίου, λέει, ξέρετε, δεν υπάρχει, λέει, στην πολιτική μίσος και... Όχι. Εγώ, λέει, ζήτησα από τον Πούτιν, συζήτησα με τον Πούτιν να συναντηθώ με τον Ασάντ. Άμα είναι για το καλό των χωρών μας, λέει, να συναντηθούμε. Ποιος ήταν ο στόχος? Να μπουν 50-100 λεωφορεία με Σύρους πρόσφυγες να γυρίσουν στη Συρία, για να μπορέσει να το χρησιμοποιήσει προεκλογικά ο Ερντογάν, να πει, να, ορίστε, λύνω και το πρόβλημα, γιατί έχει κόστος ο Ερντογάν με τους Σύρους πρόσφυγες στη χώρα. 19 Δεκεμβρίου λοιπόν έχουμε αυτό. 28 Δεκεμβρίου ο Πούτιν έβαλε τους ανθρώπους του εκεί και μάζεψαν τους υπουργούς άμυνας και τους αρχηγούς των υπηρεσιών πληροφοριών της Τουρκίας και της Συρίας με τους ομολόγους τους στη Μόσχα. Ο στόχος, αυτό που είπε ο Ερντογάν, να συναντηθούν οι δύο ηγέτες μαζί με τον, δηλαδή Πούτιν, Ασάντ και Ερντογάν. Όντως συναντήθηκαν, εκεί οι Σύριοι πήγαν με τη δικιά τους ατζέντα, είπαν, τους έβαλαν τους όρους τους και στη συνέχεια το Ιράν είχε τις αντιρρήσεις του. Τελικά ο Πούτιν έπεισε και την Τεχεράνη και η τριμερής έγινε τετραμερής. Τετραμερής 3-4 Απριλίου συναντήθηκαν οι υφυπουργοί εξωτερικών των τεσσάρων χωρών πάλι στη Μόσχα. Είχε προηγηθεί η επίσκεψη του Ασάντ στη Μόσχα, ο οποίος μετά τη συνάντηση με τον Πούτιν μίλησε στα ρωσικά μέσα ενημέρωσης και είπε: «Οι όροι που βάζω για να συναντηθώ με τον Ερντογάν είναι να τσακιστούν, να φύγουν», έτσι περίπου το είπε, η δικιά μου ερμηνεία, απόδοση είναι δική μου, ο μεταφραστής, ο διερμηνέας έχει την άδεια να αποδίδει, να τσακιστούν, να φύγουν όλα τα τουρκικά στρατεύματα από τη χώρα μου, να σταματήσει η Τουρκία να υποστηρίζει τους τρομοκράτες, γιατί μιλάμε με ποιες χώρες υποστηρίζουν τρομοκρατία, έτσι, να επανέλθει η χώρα μου στην κατάσταση που ήταν το 2011 και μετά θα συναντηθώ με τον Ερντογάν. Οι Ρώσοι φαίνεται ότι θέλουν να ασκήσουν πίεση τώρα στον Ασάντ, τη θέλουν αυτή την, γιατί αυτοί θα παίζουν, θα είναι το πρώτο βιολί, η Ρωσία θα είναι το πρώτο βιολί, άρα όσο είναι η Ρωσία το πρώτο βιολί, τόσο αποδυναμώνεται η επιρροή που ασκεί η Αμερική στην περιοχή. Αυτό είναι το ζητούμενο για τη Ρωσία. Άρα 3-4 Απριλίου έγινε αυτό, οι Σύριοι εμένουν στους όρους που έθεσε ο Ασάντ και η Ρωσία άρχισε να πιέζει τη Συρία και να λέει, άμα βάζετε όρους, λέει, πάμε σε αδιέξοδο. Θέλουμε το αδιέξοδο. Τελικά ήταν να συναντηθούν αύριο οι Υπουργοί Εξωτερικών των τεσσάρων χωρών, αναβάλλεται για τις αρχές Μαΐου. Τώρα 14 του μηνός έχουμε εκλογές, αυτή δεν μπορώ να καταλάβω. Πάντως φαίνεται βιάζεται η Ρωσία να το κάνει και ο Λαυρόφ στην Άγκυρα, όπως είπαμε, συζήτησαν διάφορα θέματα, συζήτησαν και το θέμα της Συρίας και δεν είναι τυχαίο ότι όσο ήταν ο Λαυρόφ εκεί έγινε και η απόπειρα εναντίον του Μαζλούμ Κομπάνη, που είναι ο ηγέτης των Κούρδων της Συρίας, στενός σύμμαχος των ΗΠΑ στον αγώνα εναντίον του Ισλαμικού κράτους. Επιχείρησαν να τον δολοφονήσουν με μία βολή από ντρόν στο αεροδρόμιο του Σουλεϊμανίγια, χτυπώντας τη φάλαγγα στην οποία ήταν και τρεις Αμερικανοί. Ο Βαν Χόλεν, ο γερουσιαστής, ζήτησε να γίνει ενδελεχής έρευνα και να τιμωρηθούν οι ένοχοι και ο Τζέιμς Ρούμπιν ζήτησε να επιβληθούν κυρώσεις στον Ακάρ, να δοθούν αντιαεροπορικά στους Κούρδους και να καταρρύπνουν οτιδήποτε πετάει και να μπουν κυρώσεις στην Μπαϊκάρ που κατασκευάζει τα... Λοιπόν, αυτά λοιπόν, περιμένουμε αρχές Μαΐου να δούμε τι θα γίνει. Πάμε IMO, τεράστιο θέμα, τεράστιο θέμα, να δούμε τι συμβαίνει εκεί. Λοιπόν, να διαβάσουμε ένα άρθρο που έγραψε η κυρία Αναστασία Βαμβακά, έκανε μια έρευνα η κοπέλα, καλό είναι, και μετά έχω να πω και κάτι άλλο για τον... για ποιους ειδικούς λόγους θέλει η Τουρκία τον ΑΕΜΟ, γιατί έχει... Όχι η Τουρκία, ο Ερντογάν το θέλει και ο Μπενάλι Γιλντερίμ, που έχουν καράβια και έχουν και με ναυτιλιακούς κύκλους και στην Ελλάδα έχουν σχέσεις. Λοιπόν, σε αμηχανία βρέθηκε στο capital.gr, έχει δημοσιευτεί. Σε αμηχανία βρέθηκε η πλειοψηφία της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας με τη στήριξη της Ελλάδας στην υποψηφιότητα του Τούρκου αξιωματούχου Σουάτ Χαϊρή Ακά. Είναι μόνιμος αντιπρόσωπος, διπλωμάτης είναι, μόνιμος αντιπρόσωπος της Τουρκίας στον ΑΕΜΟ μέχρι σήμερα. Από αντιπρόσωπος θέλει να γίνει γενικός γραμματέας. Πρέσβη και μόνιμο αντιπροσώπου της χώρας στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού στο πλαίσιο αμοιβαιότητας για τη στήριξη που θα παράσχει η Τουρκία σε ελληνική υποψηφιότητα για το Συμβούλιο Ασφάλειας των Ηνωμένων Εθνών. Η κυπριακή κυβέρνηση έχει απορρίψει την πιθανότητα στήριξης του Τούρκου υποψηφίου. Αυτό έλειπε. Να μου κατέχει το 40%, να με έχει εμπάργο και να στηρίξω. Μπορεί να το ζήτησαν οι δικοί μας. Όλα τα περιμένει κανείς. Όμως την ίδια στιγμή δεν κατέθεσε τελικά Κύπριο υποψήφιο για τη θέση, όπως διαφαινόταν το προηγούμενο διάστημα. Πώς να καταθέσει, αφού η Ελλάδα στηρίζει άλλον. Η λίστα υποψηφιωτήτων για τη θέση του Γενικού Γραμματέα έκλεισε την προηγούμενη Παρασκευή. Οπότε και ανακοινώθηκαν 7 διεκδικητές, οι οποίοι είναι οι εξής: Αρσένιο Ντομίνγκες Παναμάς, πρώην μόνιμος αντιπρόσωπος της χώρας του στον ΑΕΜΟ και είναι διευθυντής του Τμήματος Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος του Οργανισμού. Εκεί είναι ο άνθρωπος ακόμα. Νάνση Καριγκίθου, Κένια, ειδική αντιπρόσωπος της χώρας της για υποθέσεις θαλάσσιας, ναυτιλιακής και γαλάζιας οικονομίας. Η Κένια έχει ένα σημαντικό, το πιο σημαντικό της λιμάνι, τη Μομπάσα στον Ειδικό Ωκεανό. Μοΐν Αχμέντ, Μπαγκλαντές, Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Κινητών Δορυφόρων και πρώην στέλεχος του Τεχνικού Τμήματος του ΑΕΜΟ. Σουάτ Χαϊρή Ακά, Τουρκία, πρέσβης και μόνιμος αντιπρόσωπος. Δόκτωρ Κλεοπάτρα Ντούμπια Χέρι Δομίνικα, πρόεδρος Παγκόσμιου Ναυτιλιακού Πανεπιστημίου και πρώην επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας. Μίνα Κιβιμάκι, Φινλανδία, Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών της χώρας. Ζιάνγκ Ξιαοτζιέ, Κίνα, Διευθυντής του Τμήματος Τεχνικής Συνεργασίας στον ΑΕΜΟ. Η ψηφοφορία για την ανάδειξη θα γίνει στις 18 Ιουλίου κατά την τακτική συνεδρία του Συμβουλίου του Οργανισμού στην έδρα του που βρίσκεται στο Λονδίνο. Η σκληρή μάχη που δίνεται διαχρονικά για τη θέση αυτή οδήγησε πολλούς να προετοιμάζονται από μήνες, με τον καθένα να μετρά δυνάμεις και συμμαχίες. Δεν είναι τυχαίο που κάθε υποψηφιότητα έχει και μια συγκεκριμένη γεωγραφική προέλευση, προκειμένου ένας έκαστος να έχει μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας. Δηλαδή, ο Παναμάς παίρνει όλη τη Λατινική Αμερική μαζί του, έτσι. Στην περίπτωση της Ευρώπης υπάρχουν 2 από τους 7 διεκδικητές. Η Φινλανδή Μίνα Κιβιμάκι και ο Τούρκος Ακά. Η Μέν Κιβιμάκι φαίνεται να εξασφαλίζει τη στήριξη της πλειοψηφίας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άλλη μια παρασπονδία που έκανε η Ελλάδα. Ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υποψήφιο, πάει και στηρίζει την Τουρκία. Μετά τι πάει να πει στην Ευρώπη? Στηρίξτε με εσείς, όταν εσύ δεν στηρίζεις τις ευρωπαϊκές επιλογές. Λοιπόν, η Μέν Κιβιμάκι φαίνεται να εξασφαλίζει τη στήριξη της πλειοψηφίας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ εκείνη του Τούρκου Ακά κέρδισε στήριξη από ορισμένα ευρωπαϊκά κράτη όπως η Ελλάδα. Τι ξεφτύλα είναι αυτή πραγματικά, τι ξεφτύλα, ποιος το σκέφτηκε αυτό? Η Τουρκία είχε καταφέρει να εξασφαλίσει τη στήριξη της Ελλάδας από τον περασμένο Φλεβάρι με την επίσκεψη Δένδια στην Τουρκία για τους σεισμούς, ενώ έγινε γνωστό 1 μήνα μετά όταν οι Υπουργοί Εξωτερικών των 2 χωρών συναντήθηκαν στις Βρυξέλλες. Στα κρυφά το συμφώνησε εκεί, χωρίς να ρωτήσει κανένα, ούτε κόμματα, τίποτα. Δεν είναι δημοκρατία αυτό που έχουμε. Δεν είναι κράτος αυτό που έχουμε. Δεν είναι κράτος πραγματικά. Τι να πω δηλαδή. Τότε βέβαια ήταν ακόμα πιθανό το σενάριο η Κύπρος να καταθέσει υποψηφιότητα. Κάτι που έδινε ακόμα μεγαλύτερη σημασία στη στήριξη της Ελλάδας στην Τουρκία και όχι της Κύπρου. Ωστόσο, η μη υποψηφιότητα της Κύπρου διευκόλυνε αρκετά τις διαδικασίες, αν και πολλοί ακόμα θέτουν το ερώτημα αν η Ελλάδα θα συνέχισε τη στήριξή της στην Τουρκία, εφόσον η κυπριακή υποψηφιότητα ήταν μέσα στο ψηφοδέλτα του Ιουλίου. Κακώς η Κύπρος δεν έβαλε υποψηφιότητα. Κακώς έπρεπε να βάλει υποψηφιότητα. Και εκεί να δούμε τι θα κάνουν εδώ τα τσιράκια του Ερντογάν. Η συμφωνία αυτή κλείστηκε σε διπλωματικό επίπεδο με την αυτιλία να μην έχει ιδιαίτερο λόγο, όπως αναφέρουν καλά πληροφορημένες πηγές του Capital. Ρώτησαν τους εφοπλιστές και οι εφοπλιστές λέγανε δεν μας ρώτησαν. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ελληνική διπλωματική σκηνή είχε εκτιμήσει αρχικά ότι η τουρκική και η κυπριακή υποψηφιότητα αφορούσαν την κάλυψη διαφορετικών θέσεων μέσα στο οργανισμό και θέλοντας παράλληλα να εξασφαλίσει τη σημαντική στήριξη της Άγκυρας για την ελληνική υποψηφιότητα και τη θέση του μη μόνιμου μέλους των Συμβούλων Ασφαλείας. Δηλαδή τώρα τι μας λένε? Μα νομίσαμε ότι είναι για άλλη θέση, όχι για διαφορετικές θέσεις. Δηλαδή υπάρχουν και άλλες θέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο. Δηλαδή τι θέλω να μας πούνε, ότι τους δούλεψαν οι Τούρκοι? Τι θα πει νομίσαμε? Η ξεφτύλα μεγαλώνει, έτσι, χειρότερο γίνεται. Διπλωματικές πηγές στην Αθήνα τόνισαν ότι η Ελλάδα θα υποστηρίξει την υποψηφιότητα της Κυπρικής Δημοκρατίας για επανεκλογή στην κατηγορία Γ του Συμβουλίου του ΑΕΜΟ για την περίοδο 2024-2025. Και τι έγινε τώρα, χρυσώνουμε το χάπι? Επίσης, οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι η τουρκική υποψηφιότητα την οποία θα υποστήριξει η Ελλάδα αφορά τη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΑΕΜΟ και καταλήγουν διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για 2 υποψηφιότητες σε 2 διαφορετικά όργανα. Καλά δεν τρέπονται και κάνουν και λένε τέτοιες ανοησίες? Είναι δικαιολογία αυτή τώρα. Να υποστηρίζει την Τουρκία η οποία βάζει εμπάργκο στην Κύπρο. Τόσο ο κυπριακός τύπος όσο και η κυπριακή πολιτική σκηνή έχουν εκφράσει έντονα τη δυσφορία τους απέναντι σε αυτή τη στάση της Ελλάδας, ενώ και η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα είναι διχασμένη, καθώς οι ναυτιλιακές σχέσεις Ελλάδας-Κύπρου και στην ποντοπόρο ναυτιλία και την ακτοπλοεία είναι άρρηκτα συνδεδεμένες και ως αγορές και ως πρόσωπα. Η κυπριακή κριτική επικεντρώνεται στην όλη συμπεριφορά της Τουρκίας όχι μόνο σε βάρος κυπριακής δημοκρατίας, καθώς δεν επιτρέπει τον ελιμενισμό πλοίων υπό κυπριακή σημαία, όπως και δεν επιτρέπει σε αυτά να διέργονται τα στενά του Δεσπόρου, αλλά και στην αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας στο Αιγαίο. Ο υποψήφιος της Κύπρου για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΑΕΜΟ, για τον οποίο τελικά δεν κατατέθηκε υποψηφιότητα από την Κυπριακή Δημοκρατία, ήταν ο πρώην υφυπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Δημητριάδης. Ο Δημητριάδης, σε πρόφατες δηλώσεις, είχαμε αναφερθεί σε αυτές, ανέφερε ότι οι αποφάσεις της Κυπριακής κυβέρνησης είναι απόλυτα σεβαστές για τη μη κατάθεση της υποψηφιότητάς του, επισημαίνοντας ωστόσο ότι παρά τις όποιες προσπάθειες που καταβλήθηκαν εδώ και καιρό, δεν κατέστη δυνατή η σύγκληση έστω μιας συνάντησης για να ακουστεί η δική του θέση για αυτή την υποψηφιότητα για να τύχει τις όποιες αξιολόγησεις. Πώς να σε ακούσουν, το είχαν πουλήσει το θέμα. Τι να πει ο Χριστοδουλίδης, αν η μητέρα πατρίδα λέει αυτό, τι να πει, να σηκώσει μπαϊράκι. Και έτσι σε πούλησε και εσένα, δεν το καταλαβαίνεις. Ο Βασίλης Δημητριάδης αναφέρει επίσης ότι τις τελευταίες ημέρες καταβάλλεται προσπάθεια να παρουσιαστεί ότι ενήργησε από μόνος του. Ωστόσο, όπως σημειώνει, υπήρξε βολιδοσκόπηση από τις Βρυξέλλες τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και στη Λευκοσία και υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία που δεν είναι προς δημοσίευση αλλά στη διάθεση του Προέδρου της Δημοκρατίας ανά πάση στιγμή. Η Ευρώπη ήθελε τον Δημητριάδη και εμείς θέλαμε τον Τούρκο. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Χριστοδουλίδης τόνισε ότι αν υπήρχε ευχέρεια η Κυπριακή Δημοκρατία να διεκδικήσει με αξιώσει τη θέση του ΑΕΜΟ για τον Βασίλη Δημητριάδη, αυτό θα το έπρατε. Είναι οι κυβερνήσεις που ψηφίζουν. Δεν προσεγγίζουμε τέτοια θέματα με οποιαδήποτε άλλη σκοπιά, πέρα από το γεγονός να πετυχαίνουμε τους στόχους μας στην εκλογή. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο και το Υπουργείο Εξωτερικών σε συνεννόηση με άλλες χώρες έγιναν βολιδοσκοπήσεις. Εάν υπήρχε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, θα ήμασταν οι πρώτοι που θα το διεκδικούσαμε. Εντάξει, τώρα δικαιολογίες του Χριστοδουλίδη. Εδώ λοιπόν σας είπα τι θα γίνει. Ο Ερντογάν και ο Μπεναλί Γιλτερίμ έχουν δεκάδες πλοία. Κάποια είναι στα ονόματα των συγγενών, κάποια είναι σε άλλα. Δεκάδες πλοία έχουν διασυνδέσεις και έχουν όραμα για την Τουρκία. Και για τα λιμάνια υπάρχει μια εταιρεία Gilport, ψάξτε και βρείτε τι είναι. Έχει αναλάβει τη λειτουργία πόσων λιμανιών, πάνω από 15 λιμανιών σε όλο τον κόσμο. Επίσης έχουν οι ίδιοι συμφέροντα, πιθανόν έχουν σχέση και με κάποιους Έλληνες εφοπλιστές και ήθελαν να εξυπηρετήσουν τα δικά τους συμφέροντα. Και εμείς βεβαίως πάμε κοντά τους, να τους βοηθήσουμε τους ανθρώπους, για να μπορούν να έρθουν ισχυρότεροι εναντίον μας. Λοιπόν, γιατί συμβαίνουν όλα αυτά στην Ελλάδα. Θα σας διαβάσω τώρα ένα άρθρο που έγραψα για την εθνική ασφάλεια, που δείχνει γιατί συμβαίνουν όλα αυτά. Από τότε που εμφανίστηκε η οργάνωση των κοινωνιών υπομορφή κρατών, το θέμα της ασφάλειας ήταν ζωτικής σημασίας για την επιβίωσή τους. Τα κράτη είναι ζωντανοί οργανισμοί και με δεδομένο ότι οι απειλές δεν έχουν πάψει ποτέ να υφίστανται, είναι υποχρεωμένα να διαθέτουν νοοτροπία, κουλτούρα θα πω μια λέξη, και θεσμοθετημένους μηχανισμούς έγκαιρης εκτίμησης της απειλής, ιδάλλως μπορούν να δεχτούν πλήγματα που μπορεί να οδηγήσουν ακόμα και στον αφανισμό τους. Η περίπτωση της αυτοκρατορίας των Ασσυρίων είναι χαρακτηριστική, αφού δεν εξαλείφθηκε μόνο η αυτοκρατορία και το κράτος, αλλά και το έθνος των Ασσυρίων, ένα από τα ιστορικότερα της ανθρωπότητας που κινδυνεύει ως έθνος με πλήρη εξαφάνιση, επειδή δεν είχε κουλτούρα εθνικής ασφάλειας. Η έννοια της εθνικής ασφάλειας δεν είναι μονοδιάστατη και δεν περιορίζεται μόνο στην υπηρεσία πληροφοριών ή στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας ή σε άλλες υπηρεσίες. Είναι ευρύτερη και αφορά ολόκληρη την κοινωνία. Το σύνολο του έθνους όταν πρόκειται για εθνικά κράτη όπως η Ελλάδα ή τουλάχιστον όπως ήταν η Ελλάδα μέχρι πριν λίγα χρόνια εθνικό κράτος, γιατί τώρα πάνε να το κάνουν πολυεθνικό. Στη χώρα μας υπήρχε μια τέτοια νοοτροπία και αντίληψη εθνικής ασφάλειας η οποία όμως ήταν ετεροπροσδιοριζόμενη και καθοδηγούμενη από τα ισχυρά κέντρα του ψυχρού πολέμου. Και με βάση αυτήν την αντίληψη, δηλαδή την εκτίμηση της απειλής, είχαν δομηθεί και οι σχετικές υπηρεσίες του ελληνικού κράτους. η αντίληψη εθνικής ασφάλειας είχε περιοριστεί στον από βορρά κίνδυνο. Μία αντίληψη που είχε προεκτάσεις και στην εσωτερική ασφάλεια της χώρας. Μιλάμε για τη συμμαχική εκτίμηση για τον κομμουνιστικό κίνδυνο που αφορούσε την απειλή που προερχόταν από κομμουνιστικές χώρες και το σύμφωνο της Βαρσοβίας και την εσωτερική του διάσταση, δηλαδή το κομμουνιστικό κίνημα και την αριστερά γενικότερα. Όλα αυτά στην κουλτούρα εθνικής ασφάλειας που είχε η Ελλάδα, πάνω σε αυτά χτίστηκαν οι υπηρεσίες. Δεν κρίνουμε το καλός ή κακός, μιλάμε την πραγματικότητα, έτσι. Πάνω σε αυτά χτίστηκαν. Αυτή η αντίληψη, πέραν του ότι ήταν διχαστική, δίχαζε το έθνος, όσον αφορά την εσωτερική διάσταση της απειλής, ήταν και κολωδή, αφού η ασφάλεια ταυτίστηκε απόλυτα με τη συμμαχία, χάνοντας το χαρακτήρα της εθνικής. Δεν ήταν εθνική ασφάλεια αυτή, συμμαχική ασφάλεια ήταν. Και αυτό είχε επίσης μια άλλη επίπτωση. Η αντίληψη της εθνικής ασφάλειας αλλά και της αντιμετώπισης της απειλής ταυτίστηκε με το συμμαχικό, γεγονός που οδήγησε σε έναν σχετικό εφησυχασμό, κοινωνία, κράτος και πολιτικό κόσμο, κόμματα, αφού η αντιμετώπιση του, αυτού του κινδύνου, είναι υπόθεση της συμμαχίας. Άρα κοιμηθείτε ήσυχοι. Η συγκεκριμένη στρέβλωση είχε φτάσει σε τέτοιο σημείο που ακόμα και μετά την προδοσία της Κύπρου και την εμφανή αποκάλυψη της τουρκικής επιθετικότητας εναντίον της Θράκης και των νησιών του Αιγαίου, υπήρχαν ισχυρές αντιστάσεις στις δομές του κράτους, των κομμάτων, αλλά και σε μέρος της κοινωνίας, όταν κυρίως στη δεκαετία του 1980 άρχισαν να γίνονται δομικές αλλαγές και να γίνεται λόγος για την εξανατολών απειλή. Ξέρετε ότι δεν μας άφηναν να μιλάμε ότι έχουμε απειλή εξανατολών, διότι το δόγμα ήταν από βορρά. Εδώ η Κύπρος είχε καταληφθεί. Βλέπαμε να διαμορφώνεται την απειλή και δεν μας άφηναν να το πούμε. Τα πράγματα άλλαξαν. Το σύμφωνο της Βαρσοβίας κατέρευσε. Η Τουρκία έκανε και πράττει ό,τι είναι δυνατόν για να δείξει την επιθετικότητά της. Και παρόλα αυτά, ακριβώς επειδή η Νατοϊκή Συμμαχία είναι εδώ και επειδή με βάση τις δικές της εκτιμήσεις απειλής θεωρεί και την Ελλάδα και την Τουρκία ως ενιαίο χώρο για την αντιμετώπιση τους της συμμαχικής απειλής, το ελληνικό κράτος συνεχίζει να δυσκολεύεται να αναπτύξει τους απαραίτητους θεσμικούς οργανισμούς και μηχανισμούς που θα το επιτρέπουν να προβαίνει σε βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες εκτιμήσεις απειλής, χώρες τις οποίες είναι αδύνατο να υπάρξει εθνική στρατηγική. Άρα για όσους λένε γιατί δεν έχουμε συμβούλιο, τώρα θα δείτε. Αποδεικνύω. Όσον αφορά το έλλειμμα που παρατηρείται στην Ελλάδα, αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι στο συγκεκριμένο θέμα το συμμαχικό όχι μόνο καπελώνει, αλλά και αντιστρατεύεται το εθνικό. Επί παραδείγματι, εάν η Ελλάδα αναπτύξει νοοτροπία και τους κατάλληλους θεσμικούς οργανισμούς και μηχανισμούς εθνικής ασφάλειας, που σημαίνει σωστή εκτίμηση της απειλής και εξ αυτής σωστή εθνική στρατηγική, τότε θα προκύψει ένα τεράστιο ζήτημα παραμονής στην ίδια συμμαχία με την Τουρκία. Ένας από τους δυο πρέπει να φύγει. Το θέμα της εθνικής ασφάλειας είναι τεράστιο και ζωτικής σημασίας για την επιβίωση της Ελλάδας και του ελληνισμού και δεν περιορίζεται στην ίδρυση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας. Αυτό θα είναι ένα άδειο που κάμισο αν ιδρυθεί. Πρέπει να προηγηθούν όλα τα άλλα. Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας είναι η στέγη όλων των άλλων. Νοοτροπία, στην κοινωνία, στο κράτος, στα κόμματα, στις δομές, σε όλα. Και μετά έχουμε την εκτίμηση της απειλής, της εκτιμήσεις και όλα αυτά συστεγάζοντας το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Άμα δεν υπάρχουν τα προηγούμενα, θα είναι ένα άδειο πουκάμισο. Δεν περιορίζεται λοιπόν το θέμα της Εθνικής Ασφάλειας στην ίδρυση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και τη σωστή οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών πληροφοριών. Είναι υπόθεση ολόκληρου του έθνους, το οποίο αν δεν αποκτήσει αντίληψη και νοοτροπία εθνικής ασφάλειας, κινδυνεύει να χαθεί και μάλιστα αν όχι αυτόν, ίσως τον επόμενο αιώνα. Τέλος, κανείς δεν πρέπει να αντιμετωπίζει το θέμα φοβικά. Γιατί η εθνική ασφάλεια δεν είναι ζήτημα των σχετικών κρατικών υπηρεσιών, αλλά ολόκληρης της κοινωνίας και του ελληνικού έθνους. Η εθνική ασφάλεια δεν είναι αντίθετη με τη δημοκρατία. Ίσα-ίσα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη διασφάλισή της. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε και για τα θέματά μας. Να πούμε ότι το θέμα της εθνικής ασφάλειας το θίγουμε εδώ. Η εθνική ασφάλεια είναι το τελευταίο μας βιβλίο. Τον πρόλογο τον έχω γράψει εγώ για το θέμα αυτό, όπως είπαμε, και είναι περίπου αυτά που σας είπα. Είναι οι σκέψεις μου για την εθνική ασφάλεια. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε και για απόψε. Μέχρι αύριο που είναι η μαύρη επέτειος της εξόδου του Μεσολογγίου. να είστε όλες και όλοι καλά και να έχουμε να βρούμε τη δύναμη με την κατάνοιξη που πρέπει να βιώσουμε τα ιερά πάθη την Μεγάλη Εβδομάδα που ξεκινάει και να φτάσουμε αισίως και στην Ανάσταση και στο Πάσχα. Λοιπόν, καλή Μεγάλη Εβδομάδα, να είστε όλοι καλά.